Στην Κύπρο θα μεταβεί τις επόμενες ημέρες ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Μανιάτης, όπου με την αντίστοιχη Υπουργό της Κύπρου θα συζητήσουν για κοινούς τρόπους εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου. Επίσης, αύριο θα ανακοινωθεί η διεξαγωγή διεθνούς διαγωνισμού για την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου σε τρία σημεία του Πατραϊκού κόλπου. Πρέπει να σας πω ότι πιστεύω βαθιά, το πιστεύω και πολιτικά και οικονομικά και πατριωτικά και επιστημονικά, πιστεύω βαθιά ότι ο ορυκτός πλούτος της χώρας αποτελεί έναν πυλώνα ανάπτυξης, έναν πυλώνα ανάτασης της χώρας που μπορεί να μας βγάλει από αυτό το αδιέξοδο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα. Οι υδρογονάνθρακες, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο αποτελούν, αν το θέλετε, το σημαντικότερο τμήμα αυτού του πυλώνα ανάπτυξης. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχουμε ξεκινήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Παρακολουθούμε από πολύ κοντά τις εξαιρετικά θετικές εξελίξεις στο οικόπεδο 12 της Κύπρου, στην Αφροδίτη. Είμαστε σε στενή συνεργασία. Να σας αποκαλύψω μάλιστα ότι μετά από συνεργασία που είχα με την κυρία Αντωνιάδου, την Υπουργό Βιομηχανίας, Τουρισμού και Ενέργειας της Κύπρου, στις 11 του μηνός θα επισκεφθώ επίσημα τη Λευκωσία και θα έχω συνεννοήσεις και συναντήσεις με όλη την κυπριακή ηγεσία, προκειμένου να ενώσουμε δυνάμεις ολόκληρος ο ελληνισμός, ελλαδικός και κυπριακός. Γνωρίζετε επίσης πολύ καλά ότι έχουμε ήδη ξεκινήσει τον διαγωνισμό για τις σεισμικές έρευνες στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι στις 2 Ιανουαρίου του 2012 η ελληνική πολιτεία, η Ελλάδα, για πρώτη φορά μετά από 20 περίπου χρόνια θα βγάλει στον αέρα τον διεθνή διαγωνισμό για τρία οικόπεδα, εκμετάλλευση πια πετρελαίου απευθείας, όχι σεισμικές έρευνες, το οικόπεδο του Πατραϊκού, το οικόπεδο των Ιωαννίνων και το οικόπεδο του Κατακόλου. Θεωρώ πως είναι μια ιστορική στιγμή για την πατρίδα μας. Τα καταφέραμε και μας βοήθησαν, και θέλω να το πω αυτό, όλα τα κόμματα, και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός αισθανόμαστε ότι είναι δίπλα μας, διότι ψήφισαν το αντίστοιχο νομοσχέδιο για τη δημιουργία του φορέα και πραγματικά σε αυτή την προσπάθεια εθνικής ανάτασης είναι ενωμένες οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Στις 2 λοιπόν Ιανουαρίου θα είναι, αν το θέλετε, μια χαρμόσυνη είδηση για τον ελληνισμό ότι επιτέλους η Ελλάδα τοποθετείται ενεργητικά στο διεθνές πετρελαϊκό γίγνεσθε με τον πρώτο διεθνή διαγωνισμό για εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου. Εύχομαι με όλη μου την καρδιά τα αποτελέσματα να είναι πολύ θετικά. Το έχουμε ανάγκη όλοι μας, ο καθένας από εμάς. Αυτό για το οποίο μπορώ να σας βεβαιώσω πάντως είναι ότι από τις επαφές που έχουν γίνει με τους συνεργάτες μου στο Υπουργείο θα υπάρξει πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον μεγάλων εταιριών οι οποίες θα καταθέσουν δεσμευτικούς φακέλους προκειμένου να έρθουν να εξερευνήσουν. Άρα είναι ένα ευχάριστο και χαρμόσυνο γεγονός, μια αισιόδοξη προοπτική και εύχομαι όλο το 2012 να πάει έτσι αισιόδοξα και με ελπίδες. Μόνο μία ερώτηση, επειδή ακούει ο κόσμος ξένες εταιρείες, σκέφτεται αν τελικά τα πετρέλαια θα ωφελήσουν την ελληνική οικονομία ή αν τελικά τα πετρέλαια θα πάνε σε εταιρείες εκτός Ελλάδας. Χαίρομαι για αυτή την ερώτηση. Πρέπει να σας πω ότι κάτι για το οποίο το έχουμε δηλώσει απόλυτα και θα είμαστε άτεγκτοι και άκαμπτοι είναι ότι οτιδήποτε γίνει θα περάσει μέσα από τη Βουλή των Ελλήνων με διεθνή διαγωνισμό και αυτός που θα θελήσει να αξιοποιήσει τον ορυκτό πλούτο της χώρας θα τον αξιοποιήσει υπό δύο βασικές προϋποθέσεις. Πρώτον, όποιος δώσει τα περισσότερα στην πατρίδα μου, στο κράτος μου, στην Ελλάδα μας, αυτός θα πάρει τους διαγωνισμούς, άρα όσοι σκέφτονται διαφορετικά να τα ξεχάσουν. Και δεύτερον, η δεύτερη βασική προϋπόθεση είναι ότι όλα θα γίνουν με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, στην προστασία του περιβάλλοντος και με συγκεκριμένα ανταποδοτικά ωφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Με αφορμή μάλιστα αυτό να σας πω ότι πριν 3 μέρες είχα μία σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Αποστόλη Κατσιφάρα και το Τεχνικό Επιμελητήριο. Συζητήσαμε και αυτό το θέμα. Μέσα στο πρώτο 15ο Ιανουαρίου θα καλέσω βουλευτές, δημάρχους, περιφερειάρχη της ευρύτερης περιοχής του Πατραϊκού και του Κατακόλου προκειμένου με την τοπική κοινωνία να συζητήσουμε ποια θα είναι τα ωφέλη από την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων. Είμαστε σε ένα στάδιο όπου
επαναλαμβάνω, στο συγκεκριμένο τουλάχιστον ζήτημα, ο ελληνισμός είναι ενωμένος, είναι δυνατός και προσβλέπουμε σε αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία τα επόμενα χρόνια θα έρθουν να τονώσουν την εθνική μας οικονομία.